Τα λέμε και μετά από 6 μήνες. Την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί ήταν με την επίσκεψη με τα παιδάκια. Προ-κορονοϊού. Ναι, προ-κορονοϊού. Τώρα ξανά πάλι. Δόξα τω Θεώ, είναι πάλι μια ευχάριστη νότα για μας στην επιχείρηση και για τον τόπο μας, ότι το κρασοτήρι μας είναι διπλά χρυσό φέτος. Προηγούμενα χρόνια ήταν, παίρναμε ένα χρυσό, φέτος πήραμε 2 χρυσά βραβεία, στα Olympic Awards και στα Mediterranean Awards, διοργανώσεις βραβείων. Είναι σημαντική διαγωνισμή για εσάς και φαντάζομαι ότι και για τα προϊόντα σας είναι η καλύτερη επιβράβευση. Είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει αισιοδοξία και μας δίνει τη δύναμη για το μέλλον. Και ιδίως μέσα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, η αισιοδοξία είναι το πάνω. Μας δώσει κουράγιο και δύναμη να προχωρήσουμε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι πολλές εκπομπές αθηναϊκές που έχουν να κάνουν με την γαστρονομία χρησιμοποιούν το κρασοτήρι στις συνταγές τους και το προβάλλουν έτσι ως πρωταγωνιστή υλικό. Mm-hmm. Ναι, μάλιστα πριν μία εβδομάδα η εκπομπή που παρουσιάζει που ονομάζεται Pop Μαγειρική, που είναι νομίζω στην ΕΡΤ 2, προέβαλε το προϊόν μας, το κρασοτήρι, το οποίο κάνανε μία συνταγή έτσι, ιδιαίτερη, που αμέσως αναδεικνύεται και το νησί μας. Δεν είναι μόνο η επιχείρησή μας, είναι και κυρίως το νησί μας που διαφημίζεται και δεν είναι μόνο ένας τουριστικός προορισμός, ότι έχουμε και γαστρονομία και έχουμε και πολύ, πολύ καλά προϊόντα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με ένα άλλο ΠΟ προϊόν, το οποίο δεν το ξέρουμε και πάρα πολύ, το κρασοτήρι από την ΚΟ. Θα σας κάνω σαγανάκι με ένα σιρόπι βασιλικού. Θα ήθελα να πεις κάποια πράγματα έτσι για να ξεκινήσουμε. Όσο εγώ παίρνω και επεξεργάζομαι το κρασοτήρι και για το χρώμα, αλλά και για το σχήμα. Τέλεια. Να ξεκινήσουμε καταρχάς να πούμε ότι οι ντόπιοι, επειδή είναι και γείτονες από τη Ρόδο, δεν το λένε κρασοτήρι της ΚΟ, το λένε κρασοτήρι της Πόσιας. Θα εξηγήσουμε σε λιγάκι γιατί. Μια που με ρώτησε και για το χρώμα, είναι γιατί το τυράκι αυτό στην αρχή το εμβαπτίζουν στην Πόσια. Η Πόσια είναι. Η ινολάσπη, δηλαδή είναι η λάσπη περισσεύει από το κρασί μέσα στα βαρέλια. Μάλιστα. Οπότε το εμβαπτίζουν μέσα σε αυτό και γι' αυτό παίρνει και αυτό το πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Είναι από το κρασάκι το οποίο οριμάζει μέσα το τυρί μας. Κατάλαβα. Οπότε λοιπόν οι ντόπιοι το λένε το τυράκι της Πόσιας και παλιά το λέγανε και μάλιστα το διαμάντι της ΚΟ. Εντάξει, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι μοναδικό είναι τυρί. Έχει έτσι μια οξύτητα που μου βγάζει. Και η φέτα, κάποιες φέτες μου βγάζουν αυτή αυτό την οξύτητα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και το κρασί στο οποίο οριμάζει και μάλιστα βάζουν εξαιρετικής ποιότητας πόσια, δηλαδή διαλέγουν λάσπη από κρασί που να είναι εξαιρετικής ποιότητας. Διαβάζοντας για την ιστορία του συγκεκριμένου τυριού, παλιά το φτιάχνανε σε ελαιόλαδο στα πρώτα χρόνια. Και πώς λεγόταν? Πάλι ήταν ένα κρασοτήρι, ήταν το τυρί παραδοσιακό από την ΚΟ. Το οποίο κάποιες χρονιές είχαν τρομερή έλλειψη σε ελαιόλαδο, οπότε αποφασίσανε να το βάλουν να οριμάσει μέσα σε κρασί. Από τα όσα είπαμε έτσι εκτός τηλεόρασης, είπαμε ότι βγαίνει τώρα ένα καινούριο προϊόν εκτός το κρασοτήρι, μια νέα γραβιέρ, το οποίο θα βγει σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Ναι, είναι πολύ μεγάλη χαρά μας και για αυτό το προϊόν, γιατί είναι ένα προϊόν που δεν έχει κυκλοφορήσει καθόλου στην αγορά. Και το στείλαμε στο διαγωνισμό έτσι. Είναι η κατσική σχιά γραβιέρα, η κότικη που λέμε. Έχει επιλεγεί από μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Ελλάδος, το οποίο την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται σε όλα τα ράφια σε όλη την Ελλάδα. Πώς θα το βρίσκει ο το όνομά του είναι κότικη. Κατσική σχιά γραβιέρα, κότικη. Έχουμε και πλάνα. Θα σας τη δείξουμε να την αναγνωρίζετε, αλλά τα προϊόντα μας αναγνωρίζονται από τη γεύση τους. Και συσκευασία να μην έχουν, ξεχωρίζουν από τη γεύση. Είναι έτσι. Είστε ένας νέος επιχειρηματίας που γενικότερα τολμά να βγάζει νέα προϊόντα σε μια περίοδο που είναι δύσκολη και κυρίως και για τους καταναλωτές, αλλά και για τους επιχειρηματίες, που η διάθεση των προϊόντων είναι δύσκολο αυτή την περίοδο. Εμένα, αγαπητή μου Μαρία, τα καινούργια τυριά δεν είναι και τόσο καινούργια, γιατί για να μπορέσω να βγάλω ένα προϊόν στην αγορά θα περάσουν αρκετός χρόνος να το εξεργαστούμε, να πάρουμε απόψεις, και μετά να το βγάλουμε. Δηλαδή, η κατσική σχιά γραβιέρα που εσείς θα τη δείτε την άλλη εβδομάδα στα ράφια, εγώ προσπαθώ εδώ και 2 χρόνια για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το προϊόν στο υψηλό επίπεδο που θέλουμε να το βγάλουμε, γιατί τα τυριά δεν βγαίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη.
Είναι προσωπική. Κάνετε δηλαδή δοκιμαστικές έτσι, τεστ. Φυσικά και γευσηγνωσία θα δοκιμάσουν άνθρωποι. Ποιοι γευσηγνώστες. Πάρα πολύ επώνυμοι και καταξιωμένοι σεφ. Ένας από τους βασικούς μου συμβουλάντορες και όλες του νησιού μας είναι ο κύριος Ποταμούσης ο Μιχάλης. Αλλά και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με το αντικείμενο και εκτός κο. Αλλά και οι απλοί άνθρωποι, συγγενείς. Πρώτος από όλους που το δοκιμάζει είναι ο γιος μου, ο Νικόλας. Ο καλύτερος δοκιμάστης. Είναι αυστηρός κριτής. Βέβαια, αν δεν εγκριθεί από τον Νικόλα δεν προχωράει κανένα προϊόν. Ο Νικόλας λοιπόν ποιο είναι το αγαπημένο του προϊόν? Το κρασοτήρι. Ένα περίεργο πράγμα, όλα τα παιδιά το ίδιο πράγμα. Έτσι, έτσι. Και είναι χαρά μου αυτή, γιατί όταν εγώ ήμουν πιτσιρικά στην ηλικία και όλα του Νικόλα, ας πούμε, δεν μπορούσα να το φάμε τίποτα το κρασοτήρι. Γιατί ήταν της εκείνης εποχής, πολύ όξινο, πολύ ψηλό αλάτι. Τώρα, μία από τις ευτυχίες μου είναι ότι το τρώνε τα μικρά παιδιά. Γιατί το έχουμε φέρει σε μία τέτοια γεύση του σήμερα. Έχουμε πάρει όλα τα θετικά στοιχεία του χτες, αλλά έχουμε βάλει και το σήμερα μέσα που οι καταναλωτές θέλουν χαμηλό αλάτι, θέλουν πιο ήπιες γεύσεις για να μπορούμε να τα καταναλώνουμε ευχάριστα. Πώς νιώθεις που το κρασοτήρι πλέον έχει την ταυτότητά του, επιλέγεται και είναι γνωστό ως το κρασοτήρι της ΚΟ? Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου και μάλιστα πέρσι με ένα γεγονός έτυχε να με βραβεύσουν οι Ρόταροι σαν επιχειρηματία της χρονιάς και τότε ήταν ο κύριος Τσαμπίκος ο γαματερός και μία από τις συγκινητικές στιγμές της βραδιάς που χαρήκαμε όλοι και εκείνος από όσο μου είχε πει τουλάχιστον ότι ήταν πολύ συναισθηματικό για εκείνον ήταν ότι βρήκε το κρασοτήρι στο σούπερ μάρκετ της Αμερικής, αν θυμάμαι καλά, στη Νέα Υόρκη. Αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ από συγγενείς μου. Ότι το αγοράζουν. Έτσι. Και αυτό είναι η μεγάλη μας ευτυχία, ότι έχουμε καταφέρει. Δηλαδή, τυχαίνει και εγώ με κάποια ταξίδια που έχω κάνει στο εξωτερικό. Αν βρω ελληνικό προϊόν, νιώθω πολύ υπερήφανος. Πόσο μάλλον να βρίσκουμε ένα προϊόν από ένα νησάκι, όπως είμαστε εμείς οικό. Και είναι πολύ μεγάλη ευτυχία μου. Μέσα σε όλες αυτές τις αντικσότητες που ζούμε όλοι μας, έτσι δεν το συζητάμε. Λέμε δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον από ηθικής πλευράς πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά.